Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ραντεβού για την ερχόμενη 5η, 23 Νοεμβρίου, έχουν δώσει οι συμβολιογράφοι για να αποφασίσουν τη συνέχιση ή όχι της αποχής τους από την εκτέλεση πληστηριασμών. Κοινή πεποίθηση είναι ότι μετά και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και την νομοθετική πρωτοβουλία των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης για την προστασία των συμβολιογράφων στη διάρκεια των διαδικασιών των πληστηριασμών θα αναστείλουν την αποχή τους. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι οι πληστηριασμοί θα αφορούν ακίνητα αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Ωστόσο, το όριο αυτό αποτελεί μια άτυπη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών σε επόμενο χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιοριστεί και εφόσον τελειώσει το στόκ των ακριβών ακινήτων για πληστηριασμούς, θα έρθει η ώρα και των υπολείπων. Ευκαιρία αντεπίθεσης αναζητά ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος σε μια περίοδο που η κυβέρνηση βάλεται σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει στη Βουλή σήμερα και να επεξηγήσει περαιτέρω την απόφαση της διανομής μερίσματος, επιμένοντας την σημασία της ενίσχυσης των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων σε ανταπόδοση των θυσιών που έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, θα υπογραμμίσω ότι η σημαντική υπεραπόδοση έναντι του τεθέντου στόχου για το πλεώνασμα είναι ενδεικτική στη σορθή κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται η κυβερνητική πολιτική. Νέο ρεκόρ κατέκτησε την Παρασκευή το Bitcoin, το οποίο αναδεικνύεται σε κυρίαρχο κρυπτονόμισμα με την αξία του να εκτοξεύεται στα 8.000 δολάρια, καταγράφοντας από την αρχή του έτους διαστημική άνοδο 700%. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ένας από τους λόγους της ραγδαίας ανατίμησης του Bitcoin είναι ότι έχει αρχίσει να θεωρείται αποδεκτό χρηματοοικονομικό εργαλείο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το κρυπτονόμισμα είναι για παίκτες με γερά νεύρα που η τιμή του ανεβοκατεβαίνει σαν ασανσέρ. Το κόδωνο του κινδύνου που κρίνουν εδώ και μήνες οι επενδυτικοί κολοσσοί πως το ψηφιακό νόμισμα είναι η μεγαλύτερη φούσκα των τελευταίων ετών δεν έχει κατορθώσει να ανακόψει την ραγδαία του άνοδο. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνο εκείνες 713,15 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,10%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.